Εξαιρετικές εντυπώσεις για ένα ακόμη παιχνίδι. Απέναντι μάλιστα στον δευτεραθλητή Ελλάδας, Ολυμπιακό αυτή τη φορά, άφησε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΣ. Στο φιλικό που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, στο νέο κλειστό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το πρωτάθλημα. Οι αθλήτριες του Νίκου Δουβίτσα ήταν άκρως ανταγωνιστικές απέναντι σε μια σαφώς πιο έμπειρη ομάδα με πολύ μεγαλύτερο ρόστερ και μπάτζετ και έδειξαν ότι δικαιολογημένα έχουν υψηλές βλέψεις για τη φετινή χρονιά, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο. Οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στο σκορ από την αρχή, με τις φιλοξενόμενες να παίρνουν κεφάλι στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου, με διαφορά μέχρι και 15 πόντων. Η ομάδα του ΠΑΣ δεν τα παράτησε και με ένα εντυπωσιακό σέρι στα δύο τελευταία λεπτά μείωσε τη διαφορά με διαδοχικά καλάθια 2 και 3 πόντων για το τελικό 63-67. Την ικανοποίησή του για τη διάθεση και αγωνιστικότητα των παικτριών του, όχι όμως τόσο και για την τακτική, εξέφρασε ο Νίκος Δουβίτσας σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. Το σκορ, ας πούμε, είναι 63-67, χωρίς να θέλω να πω ότι όταν χάνουμε, βεβαίως στενοχωριόμαστε και ούτε πάνω να πει ότι επειδή χάσαμε μικρή διαφορά ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Ικανοποιημένοι θα είμαστε στο τέλος αν κερδίζαμε. Από εκεί και πέρα, εμείς τώρα είναι περίοδος προετοιμασίας και ο Ολυμπιακός και εμείς βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας όπως όλες οι ομάδες. Τακτικά δεν μπορώ να πω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλλά τουλάχιστον αγωνιστικά τα κορίτσια δείξανε διάθεση. Δυστυχώς αυτή η εβδομάδα προέκυψαν κάτι μικροτραυματισμοί και σήμερα έλειπε η Θεοδόρου και η Μαρίνη. Και όταν από τις παίχτρες από ένα ρόστερ σαν το δικό μας λείπουν δύο παίχτρες, σαφέστατα μικραίνει και το ρόστερ, μικραίνει και αυτό που δηλαδή λέμε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε rotation. Δυστυχώς λοιπόν σήμερα κάποια κορίτσια παίξανε περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Αυτό όμως είναι και αυτό που είπες και εσύ, ότι παίρνουν κάποια κορίτσια περισσότερο αυτοπεποίθηση. Σαν την Αγγελίνα τη Χριστάκη, ας πούμε, σαν τη Μαρία τη Χούλη, σαν την Ευγενία την Παπαδοπούλ. Κορίτσια που τα οποία σίγουρα κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος θα θέλουμε βοήθεια και από αυτές. Από 28 περίπου, 29 που θα τελειώσουμε τα φιλικά, μέχρι και 10 που παίζουμε το πρώτο αγώνα κυπέλου. Δυστυχώς δεν βρίσκουμε φιλικά, δηλαδή οι ομάδες της Ευρώπης, ΠΑΟΚ, Μοσχάτο, Λευκάδα, εντάξει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό θα παίξουμε, δεν ξέρω να τα ξαναπαίξουμε και παίζουμε και πρώτο αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, πόσα φιλικά θα παίξουμε μεταξύ μας. Δεν βρίσκουμε φιλικά, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Βλέπετε ότι ας πούμε κάναμε το τουρνουά στην Κόνιτσα, κάναμε εδώ τώρα τα φιλικά, θα πάμε κι εμείς έξω. Για το ότι οι ομάδες βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας με πολλά περιθώρια βελτίωσης, μίλησαν αντίστοιχα οι αθλητρίες του ΠΑΣ, Αγγελίνα Χριστάκη και η Ιωάννα Δίελα του Ολυμπιακού αντίστοιχα. Σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας ακόμα, έχουμε ακόμα πολύ δυνατά φιλικά με τον Παναθηναϊκό και ξανά με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα τώρα βρίσκει τα πατήματά της, γιατί πολλά κορίτσια προέρχονται από τραυματισμό, οπότε είναι πολύ δύσκολο και για μας να προσαρμοστούμε. Σίγουρα θα δείτε και καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Ναι, μεν κρατάμε σαν Ολυμπιακό στην νίκη, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας και θέλουμε δουλειά για να φτάσουμε στους στόχους μας. Πιστεύεις ότι θα είναι περισσότερο ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα από το περσινό? Από ό,τι φαίνεται, ναι, γιατί και άλλες ομάδες έχουν ενισχυθεί, ειδικά με την προσθήκη των ξένων παιχτριών. Άρα φέτος θα δούμε, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο, θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό πρωτάθλημα γυναικών. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΣ, στο μεταξύ, παρακολούθησε σύσσωμη το βράδυ του Σαββάτου το παιχνίδι της ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΣ Γιάννενα με τον Παναθηναϊκό στους Ζωσιμάδες. Με τον Νίκο Δουβίτσα να στέκεται στην εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι 4.000 και πλέον φιλαθλοί της ομάδας. Από τη στιγμή που είμαστε στα Γιάννενα και έχουμε την τύχη να αγωνίζεται η ομάδα στην Α1, σαφέστατα θα πηγαίνουμε, θα ενισχύουμε και θα μας αρέσει να κερδίζει. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, παρόλο που δεν σκαμπάζει πολλά από ποδόσφαιρο, αλλά είδα πολύ μαχητικότητα στον ΠΑΣ Γιάννενα, είδα πολύ ωραίες συνεργασίες και σαφέστατα ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και ωραίο το κλίμα. Το κλίμα πολύ καλό και το γήπεδο πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάνω απ' όλα είναι το κλίμα. Εμείς φέτος δεν ξέρω σε τι θέση θα τερματίσουμε. Το μόνο σίγουρο που έχω να πω είναι ότι σίγουρα η ομάδα μας θα παλεύει όλα τα παιχνίδια. Σίγουρα θα είμαστε αγωνιστικοί, θα έχουμε πολλή ενέργεια, θα έχουμε νεύρα, θα είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και με πολύ καλό κλίμα. Αυτό είναι σίγουρο 100%.